Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας την Κυριακή το απόγευμα στην αίθουσα του Ξενία. Σε μια συνεδρίαση που σημειώθηκαν και πολλά ευτράπελα, το θέμα που μονοπόλησε το ενδιαφέρον των δεκάδων παρευρισκομένων δεν ήταν άλλο από την εκλογή του συμπαραστάτη του Δημότη. Βέβαια, από τη συνεδρίαση δεν εξελέγει τελικά ο συμπαραστάτης, αφού δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες ψήφους. Στην εισήγησή του, ο Δήμαρχος Γιάννης Μπουλές αναφέρθηκε στο ρόλο και τη σημασία του νέου αυτού θεσμού που θεσπίζεται, λέγοντας ότι στόχος είναι να δώσει στον πολίτη τη δυνατότητα να απευθύνεται σε μια συγκεκριμένη αρμοδιότητα και να μπορεί να έχει σχέση με την επαφή του με τη διοίκηση και τις υπηρεσίες. Αν δεν καταφέρουμε στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις που μας δίνει το δικαίωμα ο νόμος, θα στερηθούμε ενός σημαντικού θεσμού, σημείωσε ο Δήμαρχος και συμπλήρωσε λέγοντας πως πρόθεσή μας είναι να υπάρξει συμπαραστάτης με κύρος και αναγνώριση από την τοπική κοινωνία, έχοντας γνώσεις νομικές και με αυτές τις προϋποθέσεις, εμείς, ανέφερε ο κύριος Μπουλές, δεν θα καταθέσουμε δικό μας υποψήφιο. Ο στόχος αυτού του θεσμού είναι να δώσει τη δυνατότητα στον πολίτη να ακουμπήσει κάπου, θα έλεγα όχι με την έννοια του συνηγόρου του πολίτη, του συμπαραστάτη, είναι κάτι πολύ πιο βαρύ, να νιώσει δηλαδή ότι στις σχέσεις του με τη διοίκηση έχει κάποιο θεσμό που του συμπαραστέκεται. Αυτή είναι κατά τη δική μας άποψη η έννοια που προβλέπεται στον νόμο και θωρακίζεται αυτή ο νέος θεσμός με κάτι καινούριο πάλι. Ότι απαιτεί την πλειοψηφία των 2/3 του σώματος προκειμένου να εκλεγεί ο συμπαραστάτης του πολιτικού δημόσια. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν υπάρξει πλειοψηφία 18 δημοτικών συμβούλων στις δύο εκλογές που θα ακολουθήσουν, δεν θα εκλεγεί ο συμπαραστάτης. Αυτό σημαίνει ότι ο νέος, η αλλαγή πάνω στην αυτοδιοίκηση θα στερηθούν ένα βασικό θεσμό, έτσι όπως το θέλει ο νόμος και έτσι όπως τον καταλαβαίνουμε και εμείς ως παράταξη και ως δημοτική αρχή. Για να μπορέσει να αποκτήσει λοιπόν αυτή την πλειοψηφία, είναι προφανές ότι το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να είναι έξω από τις γλώσσες παρατάξεις που είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να μπορέσει να πείσει για τον ρόλο τον οποίο θα διαδραματίσει στη συνέχεια. Ένα ρόλο που θα είναι στην υπηρεσία του πολίτη και όχι στην υπηρεσία της παράταξης που ενδεχομένως υπηρετεί. Αυτή λοιπόν την αρχή ας την έχουμε κατά νου όλοι, έτσι ώστε η επιλογή που θα κάνετε να ανταποκρίνεται σε αυτό το θεμελιώδες που περιγράφεται στον νόμο και που νομίζουμε ότι είναι αναγκαίο για τον νέο θεσμό. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης μαζί για την αυπακτή Αθανάση Παθανάση συμφώνησε με τα όσα έχει δηλώσει ο Δήμαρχος νωρίτερα και όπως είπε, πρόθεση της παράταξής του είναι να υπάρξει συμπαραστάτης του πολίτη. Κάτι που μπορεί να επιτευχθεί με την μέγιστη δυνατή συνένεση. Αρκεί η πλειοψηφία να δώσει τη δυνατότητα της δημόσιας διαβούλευσης. Δεν πρόκειται να σαμποτάρουμε τη διαδικασία και γι' αυτό το λόγο δεν προτείνουμε ούτε εμείς δικό μας υποψήφιο, σημείωσε ο κ. Παθανάσης. Πρέπει και θέλουμε και εμείς θέλω να δηλώσω λοιπόν ότι μας ενδιαφέρει η επιλογή και να υπάρξει η επιλογή συμπαραστάτου Δημότη. Είναι ένας νέος θεσμός και πιστεύουμε ότι στο νέο Δήμο, στο Καλλικρατικό Δήμο, θα έχει ένα ισχυρό και διακριτό ρόλο από τον ρόλο που έχουν οι δημοτικές παρατάξεις. Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν από την πρώτη στιγμή ότι ως παράταξη επιθυμούμε την επιλογή. Οι προϋποθέσεις που τέθηκαν από τον κύριο Δήμαρχο θεωρούμε και εμείς ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν αρκεί όμως να το λέμε, θα πρέπει να αποδείξουμε ότι επιθυμούμε το μας. Και τι εννοώ με αυτό. Μέχρι σήμερα, και βέβαια εδώ είναι η διαδικασία και μπορεί να επαναληφθεί, πιστεύουμε ότι μπορεί να βρεθεί η μέγιστη δυνατή συνένεση σε πρόσωπα, μιας και τα πρόσωπα τα οποία σήμερα τέθηκαν μέχρι μας. Υπάρχουν σημαντικά πρόσωπα της τοπικής κοινωνίας που έχουν διαδραματίσει ρόλο, έχουν εμπειρία, γνώση, είναι έξω από τις παρατάξεις, έχουν διοικητική εμπειρία και γνώση πολλοί από αυτούς και θεωρώ λοιπόν ότι μπορούμε να βρούμε το κατάλληλο πρόσωπο αρκεί από πλευράς της πλειοψηφίας που έχει τον πρώτο λόγο να δοθεί η δυνατότητα να γίνει απαραίτητη διαβούλευση μεταξύ των δημοτικών παρατάξεων. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε διαβούλευση, σε συνεργασία. Το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Αυτό υποστηρίζουμε και σήμερα, ώστε η επόμενη μέρα
να βρει τον Δήμο Ναυπακτίας με συμπαραστάτη. Και θέλω να δηλώσω ότι σε καμία περίπτωση εμείς δεν πρόκειται να σαμποτάρουμε αυτή τη διαδικασία. Ο επικεφαλής της παράταξης Δημοτική Ενότητα Ναυπακτίας Ανδρέας Κοτσανάς στην ομιλία του σημείωσε πως καλούμαστε σήμερα να αποφασίσουμε για το συμπαραστάτη του Δημότη. Προτείνουμε όμως την αναβολή της διαδικασίας προκειμένου να ξεκινήσει προκατακτική διαδικασία. Να βάλουμε κανόνες διαντολογίας, σημείωσε ο κ. Κοτσανάς. Θα ήταν παράτολμο, τόνισε ο κ. Κοτσανάς, να ταυτιστούμε με εσάς χωρίς να υπάρχει γνώση του θέματος. Εμείς ως Δημοτική Ενότητα επιβάλλεται σήμερα να προτείνουμε την αναβολή αυτή τη διαδικασία. Διότι είναι μια ενθερμό αξιολόγηση του σπίτου. Και από αύριο, εσείς κύριε Δήμαρχε, μια και τόσο πολύ πιστεύετε στον θεσμό, μαζί με εμάς να ξεκινήσουμε μια προκαταρκτική διαδικασία η οποία θα περιλαμβάνει. Πρώτον, την επικοινωνία του θεσμού. Είναι αδιανόητο, κύριε Δήμαρχε, στη συζήτησή σας να λέτε ότι είναι μια σχέση μεταξύ Δημότη και τοπική εξουσία. Αυτό είναι ότι ο θεσμός είναι ένα καλύτερο παράδειγμα ότι ο θεσμός δεν έχει επικοινωνηθεί σωστά. Είναι κάτι μεταξύ πολίτη και διοίκηση. Η ελεγκτή είναι έξω. Δεν έχει σχέση με την τοπική εξουσία. Ο εκπρόσωπος της κίνησης πολιτών Ναυπακτίας Κώστας Καρακώστας ζήτησε για το θέμα να υπάρξει μια δημόσια συζήτηση. Βέβαια, όπως είπε, δεν περίμενε το σώμα να διαφωνήσει με την εκλογή συμπαραστάτη. Θα φανεί ωστόσο από την ψηφοφορία. Σύμφωνα με τον ίδιο, θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα στην προϊστορία αυτού που θα εκλεγεί, αυτού που πραγματικά αξίζει. Πιστεύουμε σε ένα ανεξάρτητο συμπαραστάτη, σημείωσε ο κ. Καρακώστας. Εμείς τουλάχιστον ως παράταξη θέλουμε να εκλεγεί συνήγορος συμπαραστάτη, συγγνώμη, του Δημότη. Αν σκεφτούμε γιατί δεν εκλέγεται συνήθως, μπορούμε να βελτιώσουμε τη δική μας τάση και να φτάσουμε στην εκλογή του συμπαραστάτη του Δημότη. Γιατί δίνει απλά αυξημένη πλειοψηφία ο νόμος στους 18. Δεν είναι μόνο η συνένεση και η γενικότερη αποδοχή του συμπαραστάτη του Δημότη. Να σας πω εδώ ότι ο εκλογικός νόμος σας δίνει μια, στην παράταξη τουλάχιστον της πλειοψηφίας, μια πολύ μεγαλύτερη ευθύνη από όλους μας για το αν θα επιλεγεί τελικά συμπαραστάτης του Δημότη ή της επιχείρησης. Όμως, επειδή με αυτόν τον τρόπο η παράταξη της πλειοψηφίας ουσιαστικά είναι η μόνη που μπορεί να βοηθήσει στην εκλογή συμπαραστάτη του Δημότη ή και να την μπλοκάρει, έχετε αυξημένες ευθύνες γι' αυτό. Εγώ δεν περίμενα στις πρωτομιλίες να πει κανείς ότι δεν θέλω να εκλογεί συμπαραστάτη του Δημότη. Αυτό αγαπητοί συνάδελφοι θα φανεί στις ψηφοφορίες. Εκεί θα φανεί ποιος θέλει και τα αποτελέσματα θα είναι επανάγνωστα. Ακολούθησαν οι υποψηφιότητες που αρχικά ήταν 13, όμως μετά την πρόθεση Νταουσάνη να αποσύρει το ενδιαφέρον του και να διευκολύνει τη διαδικασία, όπως είπε, τελικά έμειναν οι εξής 12. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος, συνταξιούχος δικηγόρος. Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος, δικηγόρος. Δημητρόπουλος Ηλίας, συνταξιούχος πολεμικής αεροπορίας. Νάσος Βούλγαρης, δικηγόρος. Θωμάς Ιωάννου. Κοντογιάννης Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός. Μασγάρα Βασιλική, δικηγόρος. Μούρτος Κωνσταντίνος. Τούμπανος Γιώργος. Φούντας Γιώργος. Πατούχας Αντώνης. Χάρος Μέρνιος, πρόεδρος εργατικού κέντρου. Κατόπιν των αναγνώσεων των βιογραφικών του, συντάχθηκε ψηφοδέλτιο και πραγματοποιήθηκε μυστική ψηφοφορία. Τα αποτελέσματα είναι τα εξής. Αγγελόπουλος Κώστας 16 ψήφοι. Μασγάρα Βασιλική 2 ψήφοι. Χάρος Μένιος 2. Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος 1 ψήφο. Δημητρόπουλος Ηλίας 1 ψήφο. Τούμπανος Γιώργος 1 ψήφο. Και Φούντας Γιώργος 1 ψήφο. Ενώ βρέθηκαν και 3 λευκά. Μετά την ψηφοφορία είναι ευνόητο ότι δεν επιλέγεται με αυτή την ψηφοφορία ο συμπαραστάτης του Δημότη και της επιχείρησης. Κατά συνέπεια θα πάμε σε δεύτερη ψηφοφορία την επόμενη εβδομάδα, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.